Ηλία Παντελίδη, ο οποίος παρουσιάζει για δεύτερη φορά το μετεπόμενο σώμα αυτό το βιβλίο. Αναφερόμαστε σε λακωνικές ιστορίες, μικρές ιστορίες, 16 στην πραγματικότητα λακωνικές ιστορίες. Είναι ιστορίες ανθρώπων, είναι ιστορίες κυπριακές, είναι ιστορίες οι οποίες έχουν σχέση με τον τόπο μας. Κύριε Παντελίδη, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Για πέστε μας λοιπόν αυτές οι λακωνικές ιστορίες, τι είναι και τι λένε, κύριε Παντελίδη. Ουσιαστικά αυτό το βιβλίο γεννήθηκε, ήταν στο υποσυνείδητο μου από το 1975. Τότε είχα απολυθεί κάνοντας τη θητεία μου για 25 μήνες ως λοχίας και όπως πολλοί της γενιάς της δικής μου ψάχναμε να καταλάβουμε τι είχε γίνει εκείνο το καυτό δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Ψάχνοντας, μελετώντας, διαβάζοντας πολλά βιβλία και μιλώντας με πολλούς φίλους, κατέληξα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο ενσυνείδητα είχα αποφασίσει να εκδοθεί στα αγγλικά, διότι στο βιβλίο αυτό έχει μέσα την ζωή κάποιων πολύ αξιόλογων ατόμων από την διπλανή κοινότητα. Είναι γνωστό το γεγονός ότι το νησί μας είναι διακοινωτικό και ακούοντας άτομα όπως ο καθηγητής ο Νιαζή, απέκτησα. Μιλάτε για τον Νιαζή και Ζηλγιουρέκ. Ναι, μια πιο μεγάλη εικόνα. Μιλώντας, δίπλα του είναι ο Κώστας Παπακώστας. Είδα. Η επιλογή πώς έγινε, κύριε Παντελή? Η επιλογή ουσιαστικά ήταν ένα ψηφιοδοτό το οποίο έκτιζα σιγά σιγά και επιθυμούσα να βγουν πτυχές του πολέμου, της αντιπαλότητας της ζυγόνιας που είχαμε τον Ιούνιο και Ιούλιο, το γεγονότα της εισβολής που είχαμε απίστευτες αδυναμίες στο να αντιμετωπίσουμε την εισβολή. Δηλαδή μέσα στο βιβλίο σχολιάζω ένα βιβλίο του Μπονάνου, ο οποίος στις 20 Ιουλίου είχε πάει στο ελληνικό πεντάγωνο 8.30 με 9. Ναι. Ο Ετσεβίτ 6 και 10 είχε να ανακοινώσει δημόσια την εισβολή. 6 και 10. Και ο Μπονάνος ήταν σπίτι του, που ήταν επικεφαλής των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όλα αυτά φαίνονται και στο βιβλίο του Μπονάνου που έχει τίτλο «Η αλήθεια», αλλά και από άλλα γεγονότα, από τις εκθέσεις που έχουν γίνει και στην δική μας Βουλή και στην Βουλή των Ελλήνων. Και χτίστηκε ένα ψηφιδωτόν το οποίο δίνει το στίγμα και των δύο κοινοτήτων. Και επέλεξα και δύο γυναίκες για να ξεφύγω λίγο από το πολεμικό. Οι δύο πολύ αξιόλογες γυναίκες είναι η Σεφκούλη Ουλουτάκ, που αγωνίζεται μια ζωή για τους εγκλωβισμένους, συγγνώμη, για τους αγνωμένους. Το ψάχνει πολύ έντονα το θέμα. Και η Λούλα Ιωνίδου, η οποία γεννήθηκε, μεγάλωσε και πιστεύω ότι ζει στην Αμόχωστο ακόμη. Το ότι κατοικεί στη Λεμεσό είναι άλλο θέμα. Πιστεύω ότι ζει στην Αμόχωστο. Με την έννοια ότι και τα 16 άτομα του βιβλίου νιώθουν μια πολύ έντονη αγάπη για αυτόν τον τόπο, για το μέλλον του, ανησυχούν, πιστεύουν σε μια βιώσιμη λογική λύση, που αναγκαστικά θα είναι τη ζωνική δικαιωτική, δεν θέλω να πω στα πολιτικά, αλλά το στίγμα της ζωής τους, από τη στιγμή που γεννηθήκανε, πώς μεγαλώσανε, αναλυτικά, πώς ζήσανε εκείνο το δίμηνο, είναι κάτι που εμπλουτίζει τις γνώσεις πολλών και έχω θετικά σχόλια για το βιβλίο, το οποίο ναι μεν εκδόθηκε στα αγγλικά, αλλά αναμένουμε εντός του έτους να εκδοθεί και στις δύο επίσημες γλώσσες του συντάγματος. Ελληνικά και τουρκικά εννοείται. Μάλιστα. Και υπάρχουν, δεν ξέρω αν θέλετε να αφαιρθείτε στα ονόματα τουλάχιστον των 16 προσωπικότητων, κύριε Παντελίδη. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε λίγα λόγια για τον καθένα. Αλλά είναι τουλάχιστον να πούμε τα ονόματα τους. Δύσκολο να πω και τα 16 ονόματα, νομίζω θα σας φάω το δίλεπτο που έχουμε στη διάθεση. Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο το άλλο Σάββατο στο Φεστιβάλ Βιβλίου, 6 το απόγευμα. Θα είναι εκεί το βιβλίο. Θα είμαι και εγώ εκεί φυσικά. Και πιστεύω ότι είναι ένα καλό ανάγνωσμα. Έχει θετικές αντιμετωπίσεις σε αυτό το στάδιο. Αλλά ένα βιβλίο δεν πάβει από τον ίδιο, είναι ένα βιβλίο με αποτυπωμένη την ψυχοσύνθεση αυτού που το δούλεψε και εγώ το δούλευα στο υποσυνείδητο μου από το 1975 και ασχολήθηκα έντονα μαζί του τελευταία πενταετία. Διαβάζοντας και τις περιγραφές αλλά και τα σχόλια προηγούμενων παρουσιών που έγιναν του βιβλίου, παρατηρήσαμε αυτό το σύνθετο του από τη μία της αντιπαλότητας και από την άλλη της σύνθεσης σε μια προσπάθεια συνύπαρξης.
Δεν ξέρω καλά τα μεταφέρουμε ή λάθος καταλάβαμε, κύριε Παντελή. Σωστά το έχετε καταλάβει, διότι δουλεύοντας σε αυτό το βιβλίο, κατέληξα και εγώ σε μια σύνθεση ζώων, ναι, βιωμάτων, σκέψεων και απόψεων. Ομολόγω ότι έγινα πιο σοφός με την έννοια ότι έμαθα γεγονότα, γεγονότα, όχι εικασίες και εντυπώσεις, γεγονότα τα οποία αγνοούσα, πόσο σχολίασα τον Ιαζή. Mm-hmm. Ζούσε για μια πενταετία κλειστό σε γκέτο, δίχως να δικαιούται να βγαίνει 2 μίλια από το σπίτι του. Mm-hmm. Και πολλά άλλα άτομα τα οποία δώσανε το δικό τους στίγμα. Επιτρέψτε μας, ευχαριστώντας σας, να αναφέρουμε τα ονόματα εμείς. Είναι Αντώνης Χατζηρούσος, είναι Κώστας Παπακώστας, Πίτερ Μουρ, Λούλα Ιωνίδου, Νίκος Σεργίδης, Γιαννάκης Ιωάννου, Χαλίλ Σατραζάμ, Μουσταφά Πατσίογλου, Ντίνος Τουμαζής, Νεοπτόλεμος Κότσαπας, Ηλίας Παντελίδης, Νίκος Περιστιάνης, είναι ο Ματθαίος Οικονομίδης, Φίλιππος Καρατσιόλης, Σευκιούλου Ιλουτάκ και Νιαζή Κιζιλιουρέκ. Είναι τα 16 πρόσωπα που συνιστούν τις 16 λακωνικές ιστορίες του κυρίου Παντελίδη. Κύριε Παντελίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.